Τι Γεια σου ρε την παρά. λέει, γεια Τι σου, λέει. μια χαρά, τι κάνεις, stream κάνεις. Καλά, κάνω stream αλλά δεν φαίνεσαι. Μόνο με το δικό σου το OK θα σε ανοίξω να φαίνεσαι. Άνοιξέ το. Να το ανοίξω, είσαι σύμφωνος. Οκ, okay, αντιπάρα μου. Καλώς αντιπάρα μου. Καλώς όρισες στη λαϊβάρα μας. Καλώς Το όρισα. όνομά σου πες μου. Διάρ με λένε. Γιάρ. Διάρ. Γιάρ, οκ, την πάρα. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης. Με ξέρεις. Όχι. Τέλεια. Άμα γράψεις Παναγιώτης Μήλας στο Google και στα αγγλικά να το γράψεις, θα σου φέρει διάφορα πραγματάκια. Είναι το χτένισμα τέτοιο, δεν θα κάνεις λάθος. Ζωάκια σώζω και έχω και ένα μηχανάκι έτσι. Αυτά είναι που είμαι πιο γνωστός από όλα, για τη δράση μου με τα ζωάκια και για το μηχανάκι. Με μηχανάκια ασχολείσαι? Όχι, σχεδόν καθόλου, μόνο με αυτοκίνητα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δικός μας είσαι, παρά μου. Σου αρέσει η δύναμη, γουστάρεις δυνατά αυτοκίνητα. Ναι. Δικός μας είσαι. Δεν έχει σημασία. Τι αμάξι γουστάρεις? BMW έχω. Α, οκ. Okay. Ποιο? Το M5. Τι λες ρε μάγκα. Τι λέω. Ω, είσαι δυνατός. Είσαι δυνατός, φίλε. Κάτσε, περίμενε. Είσαι δυνατός. Ναι. Πόσο άλογα είναι το Mi 5? 372. 3,72. Αυτά είναι δυναμομετρημένα ή στρόφαλο? Δυναμομετρημένα στον τροχό ή στρόφαλο? Κάτσε, δεν θυμάμαι πώς είναι αυτό εδώ πέρα. Επειδή εγώ τέτοια δεν μένω εγώ Ελλάδα. Μένω Αυστρία και δεν ξέρω πολύ καλά. Αυστρία, αντιπάρα. Εδώ από Ελλάδα χαιρετίσματα, φιλιά πολλά στην Αυστρία. Γουστάρω πολύ. Χαιρετίσματα. Δυναμομετρημένα σημαίνει ότι είναι μια συσκευή που μετράει πόση δύναμη βγάζει στη ρόδα, στο δρόμο. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη. Ναι. Ή πόση δύναμη βγάζει ο κινητήρας, όχι η Α, ρόδα, ο κινητήρας. όχι, αφεντικό είναι. 300 κανονικά. Χωρίς να το δώσω. Ωραία. Μπράβο, αντιπάρα, να το χαίρεσαι. Είναι πανέμορφο. Να είσαι καλά. Να ευχαριστιέσαι κάθε στιγμή εκεί πέρα μέσα. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Τι χρώμα το έχεις? Γκρι το Χρώμα. γκρι. Ωραίο, ωραίο. Πω, φίλε, Mi 5 είναι τέλειο. Τι μοντέλο? Το έχω μοντέλο 2012. Πω, φίλε, εντάξει, εντάξει, να είσαι καλά, το χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Έχω κι εγώ ένα μηχανάκι το οποίο είναι 340 άλογα. Καλό είναι. Ακούγεται. Είναι τεντραξτεράδικο. Ναι, είναι 340 άλογα, αντιπάρα μου. Είναι πανικός. Άμα γράψεις Παναγιώτης Μήλας, θα σου φέρει και το μηχανάκι να το δεις. Έχω κάτι βίντεο, είμαι σε δρόμο τώρα ανοιχτό και κάνω με 180 χιλιόμετρα, κάνει burnout το μηχανάκι, κάνει πάντες. Είναι παρανοϊκό. Καλό είναι, καλό είναι. Και γουστάρω και το μαλλί, για να δω το μαλλί. Ωραίος. Φίλε μου, θυμίζει κάτι ταινίες με μαφία. Είσαι μαφία, λέγε. Όχι, όχι, τίποτα. Δεν είσαι μαφία, είσαι σίγουρος? Όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις, μεγάλε, κοίτα τη μούρη σου πώς είναι, θα μου πεις τώρα και μετά μιλά για μαφία. Εγώ είμαι σαν συμμορία της Ισπανίας. Θέλω κι εγώ καμιά συμμορία, κανένα που έχει πάει φυλακή, κανένα στο Μεξικό, κάπου εκεί θα ήθελα. Έτσι. Εκεί είσαι, μπράβο. Σαν Μεξικάνος φυλακισμένος είμαι την πάρα. Από τον Άρκο θα είσαι εσύ. Κοίτα. Παντού όλος. Παντού όλο. Παντού. Παντού, παντού. Και κάτω από τα μουσια έχω εδώ πέρα, παντού. Και έχω και σκυλάκια. Σ' αρέσουν τα σκυλάκια, κοίτα. Καλά είναι τα σκυλιά. Να τα. Εδώ είναι τα παιδάκια μου. Εδώ είναι τα παιδάκια μου. Μια Τέσσερα χαρά. σκυλάκια έχω. Αυστρία. Πόσο καιρό είσαι εκεί, Αυστρία? Εδώ και 8 χρόνια. Α, είσαι πολύ καιρό. Και από πού είσαι, την πάρα μου, εσύ κανονικά? Εγώ είμαι από Αθήνα. Αθήνα. Ναι, Ποιο ναι. μέρος? Ποιο μέρος? Έμενα εκεί πέρα, Αττική, Βικτόρια. Α, κέντρο, κέντρο. Κέντρο, κέντρο έμενα. Και πώς προέκυψε, αν επιτρέπετε, και πήγες Αυστρία? Κοίτα, οι γονείς μου το ήθελαν και εγώ πήγα μαζί τους. Είμαι ακόμα μικρός, 13 χρονών. Πόσο είσαι? 13, με 13 χρονών έφυγα Α, από Ελλάδα. ήσουν 11. Μα Ναι. τρελάνεις. Τώρα πόσο είσαι? Είσαι 21. Τώρα 21, ναι. Τρόμαξα, ρε την παρά, 13 χρονών. Εγκεφαλικό πήγα να πάω. Εγώ πήγα να σου πω με 16. Καθόλου. Μια χαρά. Πώς σου φαίνεται εκεί η Αυστρία? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν θέλω να σου πω ψέματα καθόλου. Να έρθεις εδώ πέρα να δουλέψεις, να κάνεις τα λεφτά σου, να κάνεις ζωή, μια χαρά είναι. Αλλά ζωή σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει παντού στην Ευρώπη. Ρε φίλε, το λένε όλοι αυτό, το λένε όλοι. Έχω ταξίδεψει σε πολλές χώρες, αλλά σαν την Ναι. Ελλάδα δεν υπάρχει. Οκ. Okay. Τι δεν έχει η Αυστρία που έχει η Ελλάδα? Αυτή η τέτοια, πώς να σου το πω ρε, αυτή η ζωή, η
ανετόλυτα τέτοιο, είναι ελεύθερη. Ο Έλληνας Άρα είναι. δηλαδή ο κόσμος είναι βγαίνει πιο πολύ έξω, είναι πιο ευχάριστος, μιλάει πιο πολύ ο ένας με τον άλλον, ναι, αυτό εννοείς. Ναι, αφού είμαι εδώ πέρα, πώς θα το πω. Τώρα ο γείτονάς μου, μια μέρα θα είναι καλός με μένα, την άλλη μέρα θα πει μαλακίες σε μένα. Α, Έτσι. οκ. Okay. Και Και αυτό είναι σύνηθε συμπεριφορά, έτσι κάνουν εκεί πέρα, είναι με τις μέρες τους. πώς θα το πω. Μόνο το κεφάλι σου δείξω πώς δουλεύει. Ας πούμε, αν πάω να κάτσω με τα άτομα που δουλεύω μαζί τους, ας πούμε, όταν τελειώσεις με τη δουλειά, μιλάς για άλλα πράγματα. Αυτοί εδώ πέρα μόνο για δουλειά μιλάνε, μόνο για δουλειά. Άντε ρε. Δεν υπάρχει τίποτα στο Δεν κεφάλι. έχουν ζωή, δεν έχουν ενδιαφέροντα μετά τη δουλειά. Δεν έχουνε. Και άμα πάνε, ας πούμε, σε κανένα κλαμπ, πίνουνε μέχρι να γαμηθούν και να στο πάτωμα. Και εσύ. Αμάν. Εν τω μεταξύ, επειδή κάνω family friendly live, αν θέλεις λίγο με τις βρισιές, ξέρεις, εμείς τα λέμε αλλιώς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πες τα. Λοιπόν, δεν μου λες τι πάρα μου. Έλα. Εκεί οι γυναίκες τι λένε, τα γκομενάκια πες μου τι λένε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τι λένε οι γυναίκες εκεί πέρα. Εγώ δεν είμαι εγκόμενες. Εγώ έχω 5 χρόνια κοπέλα. Α, από ό,τι ακούσα από τους φίλους σου τότε. Τι λένε οι φίλοι σου. Μια χαρά. Μια χαρά. Εδώ πέρα, πώς να το πω. Ωραίες γυναίκες. Αυτά τα πράγματα εδώ πέρα είναι ελεύθεροι. Σε αυτά τα πράγματα είναι. Άρα, στο να προσεγγίσεις μια κοπέλα δηλαδή είναι πιο εύκολο από ότι στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, ας Τι πούμε, στην γίνεται. Ελλάδα παίζουν εμένα έτσι με τη μύτη πάνω και μου λέει. Έτσι είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα Εκεί. ελεύθερες αυτά εδώ πέρα. Ας πούμε, πάει με ένα, ψάχνει και μετά με κάποιον άλλον. Κοίτα, εδώ πέρα. Να σου πω μια ιστορία να καταλάβεις πώς είναι εδώ. Ναι, να μου πεις. Είναι ένα κορίτσι εδώ πέρα. Μένει εδώ κοντά μου. Πάει στο κλαμπ. Βρίσκει έναν που του αρέσει, πάει μαζί του. Γυρνάει, τελειώνει με αυτόν, πάει σε έναν άλλον, πάει και αυτός. Και μετά, πώς θα φτάσει σπίτι, ψάχνει κι άλλον να το πάρει με αμάξι. Αυτό την ίδια μέρα αυτά. Το ίδιο βράδυ, όχι ημέρα, το Το ίδιο ίδιο βράδυ. βράδυ. Οκ. Δεν σου λέω Ναι. ψέματα. Αυτή είναι Ναι. αληθινή. Πω, ναι. Εντάξει. Άμα περνάει καλά έτσι η κοπέλα. Να σου πω, γιατί το ξέρεις εδώ πέρα, αυτή που ζητεί, να σου πω την αληθινή ιστορία. Για Γιατί πες. πήγε ένα φίλο μου, πήγε με άλλο ένα φίλο μου και μετά ήθελε να έρθει να την πάρω σπίτι και ό,τι είπα, φύγε από εδώ. Και μετά πήγε σε έναν άλλον φίλο μου που τον ξέρω, αλλά δεν ήταν μαζί μας και αυτός την πήρε σπίτι. Οκ, σωστός. Ωραία κοπέλα τουλάχιστον. Κοπέλα ωραία είναι, αλλά τέτοιο. Πώς να το πω, ρε. Θέλω να κάνω μετά άμα τη βλέπω. Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Για σχέση κοπέλες έχει που να θέλουν έναν άντρα και να πει ρε φίλε, εγώ με αυτόν θέλω να ράξω. Έχει. Εγώ μια αυστριακή δεν είμαι εδώ και 5 χρόνια. Άρα έχει λοιπόν κοπέλες που βλέπουν σοβαρά. Αλλά όχι πολλές. 5 χρόνια ρε Ζουζούνι, πότε τη γνώρισες, στα 15, στα 16. 16, 16, ωραίος. 15, εγώ είμαι 16. Οκ, και πού γνώρισες εκεί σχολείο. Όχι. Την βρήκα σε τέτοιο. Κάτσε. Ήταν τέτοιο σαν το The Mall. Α, σε εμπορικό κέντρο. Εμπορικό κέντρο. Τη γνώρισα εκεί πέρα, τη ζήτησα το νούμερο και τέτοιο. Μετά γράφαμε 2 μήνες. Και μετά τέτοιο. Την βρήκα Πώς πάλι. την ξεχώρισες αυτήν, σου άρεσε πολύ όταν την είδες, δηλαδή σου άρεσε πολύ, τι έγινε και Μου πλήσεις αυτήν άρεσε. την κοπέλα. Πώς να το πω. Έτσι ήταν. Ήτανε με παρέα, ήτανε με την παρέα της. Όχι. Ήταν τέτοιο μόνη τη. Μόνη της. Α, κάτσε λίγο, έχω με την μητέρα, μάνα μου. Ναι, χαιρετίσματα από Ελλάδα, πες τη Μανούλα, χαιρετίσματα από Ελλάδα. Όχι, άμα μάθει ότι κάθομαι εδώ πέρα θα με σκοτώσει. Αλήθεια, μην της πεις τίποτα τότε. Όχι χαιρετίσματα. Δεν έχει χαιρετίσματα πες. Γιατί τέτοιο. Μετά τη γνώρισα έτσι με το ίντερνετ έτσι σιγά σιγά και μετά τη βρήκα πάει στο εμπορικό κέντρο. Το εμπορικό κέντρο. Ναι, αλλά αυτή η φορά ήταν με τις φίλες της και αυτή με ρώτησε πάμε να κάνουμε καφέ μόνοι μας να κάτσουμε και εγώ άφησα τους φίλους, αυτή άφησε τις φίλες τους και πήγαμε για καφέ.
Το καλύτερο κάνατε. Ναι, και μετά Άρα, αρχίσαμε ναι. καλά και μετά είπαμε να βγούμε μια μέρα, βγήκαμε, πήγαμε να φάμε και μετά άλλες 3 φορές και μετά είπαμε να γίνουμε μαζί. Τα φτιάξαμε, ας πούμε. Μπράβο ρε Ντιπάρα. Και από τότε κομπλέ, είστε ευχαριστημένοι και οι δύο, είναι ωραία η σχέση. Ωραία είναι η σχέση φίλου μου, αλλά τέτοιο, έκανα καμιά φορά τη μαλακία μου. Ας πούμε, Γαλλικά πάλι. και μετά είδα τι λάθος έκανα, πήγαμε άλλες κοπέλες και μετά είδα ότι δεν μπορώ χωρίς αυτήν και μετά γύρισα πάλι. Εντάξει, έφαγες λίγη παντόφλα, ηρέμησες. Αυτός είσαι. Έτσι, μπράβο. Μια χαρά. Η παντόφλα λειτουργεί, κορίτσια. Παντόφλα λειτουργεί. Και τι γράφουν τα παιδιά για μένα? Τι γράφουνε, για κάτσε να ρωτήσω λοιπόν. Φανή, τι λένε τα παιδιά για τον Τιπάρα μου εδώ πέρα. Έχω εδώ πέρα στο αυτί, όπως βλέπεις, μου μιλάνε από το live. Φανή, για πες, τι λένε τα παιδιά για τον Τιπάρα μου από Αυστρία. Προσπαθούν να καταλάβουν τη ζωή στην Αυστρία Κάτσε και λίγο. λένε τα παιδιά καλύτερα Προσπαθούν, λέει, να καταλάβουν τη ζωή στην Αυστρία, πώς είναι η ζωή στην Αυστρία. Κατάνια. Από μικρό στα βάσανα λένε. Μόνο δουλειά και σπίτι τώρα. Από μικρό στα βάσανα, λένε. Μόνο δουλειά και σπίτι. Τι Τίποτα. δουλειά κάνεις, Τιπάρα? Κοίτα, εγώ εδώ πέρα βγάζω τα λεφτά μου από τέτοιο, από Bitcoin. Α, οκ, mining κάνεις. Ναι. Και έχω Έλα ρε ένα. φίλε. Και έχουμε ανοίξει τέτοιο μαγαζί αυτοκινήτων. Συνεργείο. Ναι. Συνεργείο, απλό αυτοκινήτα. Είναι και συνεργείο και Ναι. έκθεση και... Α, οκ, Ναι, έτσι και το έτσι. Mi 5 λοιπόν. Και Ναι, πώς και με. πάει το mining, έχεις πάρει τις καινούργιες GeForce τη σειρά της 3000? Τι είπες? 3080, τι έχεις πάρει για mining? Με bitcoin εννοείς. Bitcoins εννοώ, πώς το μαζεύεις το Bitcoin? Από mining, ξέρεις, με τον υπολογιστή, κάνεις mining. Ναι, με υπολογιστή τέτοιο. Έχω ένα φίλο μου που το κάνουμε μαζί. Και μετά τέτοιο, ας πούμε πριν 4 χρόνια το άρχισα. Τότε ήταν το bitcoin, Α. ήταν φθηνό. Σωστός. Και μετά τότε έβαλα, τότε μου είπανε να βάλω και μετά δεν τους άκουγα. Τότε άμα είχα βάλει περισσότερα λεφτά, θα είχα κάνει περισσότερα. Ναι, αλλά έκανες όμως, Μετά έβαλες. Μπράβο, την πάρα. έβαλα τέτοιο, πριν 4 χρόνια είχα βάλει τέτοιο μόνο 500 ευρώ. Και σε μια στιγμή, μετά από ένα χρόνο, μου έκανε boom. Ναι. Μετά, 20 χιλιάρικα. Ωραία επένδυση αυτή, φιλαράκι. Με Πολύ ωραία επένδυση. τα λεφτά που πήρα, τα μισά, τα έβαλα πάλι. Και Σωστός. πριν κάτι μήνες, ανέβηκε πάλι. Ναι, έκανε ένα άλμα πάλι. Ανοίξαμε το συνεργείο. Μπράβο ρε μαγκά, ωραίος, έξυπνος, σωστός. Και τώρα έχω. Κοίτα, τώρα έχω. Ο αδελφός μου είναι μηχανικός, γι' αυτό το άνοιξα. Και ο πατέρας μας ασχολείται πολύ με αμάξια. Και μετά τέτοιο είπαμε να ανοίξουμε συνεργείο. Να σου πω, κόντρες εκεί πέρα στην Αυστρία παίζουνε, κόντρες. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Αλήθεια, Δεν πουθενά, ούτε στα κρυφά. στα κρυφά, αλλά δεν υπάρχουν, ας πούμε, τέτοιο όπως Ελλάδα. Εκεί πέρα, γλυφάδα. Εδώ έχει πολλά κοντρόστεκα. Ναι, εδώ βάζουνε κόντρες. Ναι, αλλά τέτοιο, εδώ πέρα δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν μου λες τίποτα πάρκινγκ εκεί πέρα που μπαίνουν μέσα όπως βλέπουμε στις ταινίες με μουσική και γυναίκες να χορεύουν και αυτοκίνητα ωραία. Όχι. Μόνο τέτοιο, ας πούμε, είναι. Κάνουν πάρτι, αλλά μόνο αμάξια υπάρχουν εκεί πέρα. Δεν υπάρχουν κορίτσια και τέτοια. Μόνο να πας να κοιτάξεις τα αμάξια από τον άλλο. Εντάξει, καλό είναι και αυτό, αλλά και τα κορίτσια βοηθάνε σε αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ δεν πηγαίνω σε τέτοια. Δεν μου αρέσει να φλεξάρω και τέτοια αμάξια. Εντάξει, να πηγαίνεις με ένα σαραβαλάκι και να βλέπεις τα αμάξια των αλλωνών, να βλέπεις τον ανταγωνισμό. Όχι, δεν κάνω τίποτα. Δεν ασχολούμαι. Έχω τα αμάξι μου και λέω: Έχω την κοπέλα μου. Δεν θέλω να φλεξάρω τίποτα άλλο. Το έχεις για πάρτι σου, σωστός. Ας πούμε, άμα θέλω τώρα να φλεξάρω σε σένα, θα είχα φλεξάρει. Έχω τα πάντα, ό,τι θέλεις. Τι έχεις, λέγε. Από Κάτι. αυτοκίνητο. Για να δω. Το κινητό. Ρολόι, τι είναι αυτό. Κάτσε να δούμε. Ρόλεξ είναι. Ναι. Έλα ρε τυπάρα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Να το χαίρεσαι. Κοίτα, έχει τα νούμερα.
Δεν το Μπράβο βλέπω. ρε μάγκα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για να μην πει κανένα ότι δεν είναι Ευρωπαϊκή Βαρβάρα και τέτοιε μαλακίε. Πόσο κοστίζει αυτό? Αυτό το πήραμε τέτοιο, πήραμε δάνειο 10 χιλιάρικα. Αμάν, έχεις φίλε, έχεις ένα πολύ ακριβό χέρι λοιπόν. Αυτό όμως δεν το πήρα για να φλεξάρω. Αυτό το πήρα τέτοιο. Επειδή το Rolex τώρα κατεβαίνει, δεν φτιάχνουν πολλά Rolex και σε 10-15 χρόνια αυτό δεν πάει κάτω, πάει προς τα πάνω. Α, επενδύεις δηλαδή και εκεί πέρα. Σωστός. Ας πούμε τέτοιο. Σωστός. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τώρα, πρέπει να σκέφτεσαι και μετά. Άμα είχα το μυαλό σου να είχα, έχω τη διπλάσια ηλικία σου, αλλά δεν έχω το μυαλό σου. Έχω τα διπλά σου χρόνια και το μισό σου μυαλό. Πώς φαίνεται αυτό? Μην πει κανένας ότι τέτοια δεν έχω M5 και τέτοια, να τα κλειδιά. Ωραίος. Καλά ρε, όχι, εδώ δεν έχει να πει κανένα τίποτα. Γιατί να... Εδώ γουστάρουμε αντιπάρα, εδώ όταν έχει κάποιος κάτι ωραίο και εγώ και το κοινό που έχω το live, γουστάρουμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να φύγει η Ελλάδα επιτέλους από αυτή η κρίση. Ναι. Να ζήσουμε πάλι όλοι κανονικά όπως κάποτε 2004 μέχρι 2007 που είχε η Ελλάδα τα πάντα. Και είχε και λεφτά τότε η Ελλάδα. Εσύ, εάν σου δοθεί ευκαιρία, θα επιστρέψεις πάλι η Ελλάδα? Αυτό τέτοιο είπα, θέλω με 45 χρονών να γυρίσω πάλι Ελλάδα. 45 χρονών θέλω να γυρίσω Ελλάδα. Σαν εμένα θα έχεις γίνει, 45. Με κοίτα θα έχεις άσπρα μούσια θα έχεις, τατουάζ παντού θα έχεις, σαν εμένα θα γίνεις. Εγώ είπα τέτοιο με το θα βλέπω τέτοιο να βγάζω ας πούμε 5 χιλιάρικα όπως και να είναι λεφτά. Θέλω να φτιάξω το σπίτι μου στην Ελλάδα σε ένα χωριό μικρό και να ζήσω πάλι στην Ελλάδα. Να. Μακάρι, την πάρα μου. Μακάρι. Πού θα ήθελες να μείνεις, σε επαρχία? Έξω, εκεί πέρα κάτω, στη Βούλα ή Ανάβησο, Σαλονίδα, εκεί πέρα κάτω. Okay, ναι, δεν το λες και επαρχία εκεί. Ωραία είναι, ωραία είναι. Μια Εκεί πέρα, χαρά. να μην είμαι στο κέντρο. Έξω από την Αθήνα. Να το κάνεις την πάρα μου λοιπόν. Είσαι έξυπνο παλικάρι, είσαι. Σκέφτεσαι μπροστά. Νομίζω θα το πας μια χαρά. Το εύχομαι κι εγώ να τα πάω. Να τα πάω. Θα το πας μια χαρά, θα το πας μια χαρά. Το Η πάρα εύχομαι. μου, η παρεούλα σου ήταν πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας είπες και δύο πράγματα για εκεί. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Κοίτα, εύχομαι σε όλους να σου πω ποτέ να μην λένε ότι δεν θα κάνουμε ποτέ κάτι. Ας πούμε, όταν θέλεις κάτι να κάνεις, κάντο. Μην κολλάσεις. Εδώ να ξέρεις ότι αυτό που λες το έχουμε βίωμα. Δηλαδή, επειδή και εμένα τώρα εδώ πέρα που βλέπεις, άμα γράψεις Παναγιώτης Μήλας στο ίντερνετ, θα σου φέρει πάρα πολλά πραγματάκια. Κάτσε, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Παναγιώτης Μήλας. Και στα αγγλικά να το γράψεις, θα σου φέρει. Έτσι, ε. Δες. Ναι, μια χαρά το έχεις, ναι. Οκ. Αυτό, άμα γράψεις, θα σου φέρει. Και το κανάλι που παίζουμε τώρα, είναι αυτό εδώ. Α, το γράψω στα ελληνικά. Στο Twitch ή στο YouTube. Στο YouTube. Βασικά, από το YouTube είναι η έδρα, αλλά κάνω σε τέσσερις πλατφόρμες παίζει το live αυτό. YouTube, Twitch, Facebook και Trovo. Αυτό είναι το κανάλι, Παναγιώτης Μήλας Live Streams. Άμα κάνεις αναζήτηση, στο Παναγιώτης Μήλας θα δεις, έχω κάνει διάφορα πραγματάκια. Είχα μία ομάδα και έχω σώσει πάνω από 500 σκυλάκια. Κάνω εθελοντικό έργο. Έχω ασχοληθεί με αστέγους, να δώσουμε ρούχα, φαγητά και φάρμακα, με παιδιά. Έχω κάνει εκδηλώσεις. Βοήθησα να αλλάξει ο νόμος τώρα της Ελλάδας απέναντι στα ζώα. Και όλα αυτά από το μηδέν. Από το μηδέν, από το τίποτα. Δεν είχα γνωριμίες, δεν είχα λεφτά, δεν είχα τίποτα. Οπότε έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά εδώ πέρα μέσα την έχουν δει. Έχω εκατοντάδες βίντεο με έργο, εκατοντάδες. Οπότε αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα, εκεί θέλω να καταλήξω ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα εάν και εφόσον το θέλεις. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Εγώ είμαι το ζωντανό παράδειγμα την πάρα μου και είμαι σίγουρος στα 45 σου, εσύ θα είσαι ακόμα πιο πετυχημένος και ακόμα πιο ζωντανό παράδειγμα. Εύχομαι. Θα είσαι. Εύχομαι αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά, για πες. Θα σε κάνω να σε δω στο live, θα σε γράψω κιόλας. Ναι, κάθε μέρα 9 η ώρα κάνω live, κάθε μέρα.